Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog, όπου σήμερα είναι βαγγίτικο vlog και toxic series ταυτόχρονα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε ένα Golf 5 που έχει έρθει στο συνεργείο για να αναβαθμιστεί από K3 σε μεγαλύτερο setup, θα ρωτήσουμε τον toxic και θα μάθετε και εσείς τι γίνεται από K3 σε πιο πάνω. Δηλαδή, K3 σε K4, σε K4 υβρίδιο, σε TTRS, σε TTRS υβρίδιο, σε TTE, και τι άλλο χρειάζεται να αλλάξεις. Πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε 2-3 πράγματα από την εμπειρία του Βασίλη. Μέχρι να πάμε να δούμε, συνεχίζουμε το challenge που έχουμε μάθει μαζί με τον Βασίλη και με τη βοήθεια της Car Vertical, να βλέπουμε ότι η ιστορία ενός αυτοκινήτου έχει να μας δείξει πολλά, αρκεί να έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να τη μάθουμε. Και το κατάλληλο μέσο είναι η Car Vertical. Μπαίνουμε, παίρνουμε πληροφορίες από χίλιες και πηγές, από 35 και χώρες, και μαθαίνουμε διάφορα, όπως θα μάθουμε σήμερα, για ένα Seat Ibiza. Ένα Seat Ibiza, λοιπόν, 1400, όπου θα δείτε εδώ και θα αρχίσουμε να τα πούμε μία στα γρήγορα, όπως ξέρουμε. Γιατί Κωνσταντίνε, το συγκεκριμένο Seat Ibiza? Διότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα δούμε τώρα, κατασκευάστηκε το 12 του 2010, μιλάμε 1400 Ibiza. Έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για όποιον ενδεχομένως το πήρε. Γιατί στη Γερμανία το Σεπτέμβριο του 2018 ανοιχνεύτηκε στο συγκεκριμένο όχημα ζήμια. Θα τα δούμε. Το 10 του 2018 τέθηκε προσπόληση, εκεί στη Γερμανία μέσα. Ξανά ζημιά το Μάιο του 2022 και είπαμε το Μάιο του 2023 τέθηκε προσπόληση στην Ελλάδα. Άρα, από το Μάιο του 23 και μετά, ψαχτείτε όσοι έχετε πάρει σε Seat Ibiza 1400. Τι σε Seat Ibiza 1400? Πάμε να δούμε χιλιομετρητής. Ο χιλιομετρητής, ο τελευταίος γνωστός, είναι στα 194.210. Δεν ξέρω αν το πήρατε σε αυτά τα χιλιόμετρα, μπορεί να το πήρατε και λιγότερα. Ξέρετε τώρα τα κόλπα, τα κλασικά. Πάμε να δούμε τις ζημιές. Ζημιές δύο φορές στο συγκεκριμένο όχημα. Τον 5ο του 22, τον 1ο του 18. Τον 1ο του 18 με 500-1500 ευρώ μόνο, σχετικά, και άγνωστο του 22. Άγνωστο του 22. Πώς? Πάμε να δούμε φωτογραφίες. Φωτογραφίες. Τώρα. Αμάν. Λοιπόν, πάμε από τα καλά προς τα χειρότερα. Βλέπετε ότι το πίσω μέρος και από τον οδηγό και από τον συνοδηγό είναι μια χαρά. Αλλά μπροστά έχουμε θέμα. Έχει χτυπηθεί ολόκληρο μπροστά, από αριστερά μέχρι δεξιά. Εντελώς. Μέσα έχουν σκάσει αερόσακι, αναμενόμενο. Οδηγός συνοδηγού. Και εδώ βλέπουμε το μοτέρ, όπου την έχει ακούσει καλά μπροστά. Με τα σκουπόξυλα. Εδώ μοτέρ πάλι. Έχει γύρει το μοτέρ, παιδιά. Έχει γύρει το μοτέρ από την ορμή της σύγκρουσης. Αυτά σε φωτογραφίες. Άλλη μία που κρέμονται όλα τα πράγματα. Και κοιτάξτε, ρίχτε μια καλή ματιά στις συγκεκριμένες φωτογραφίες και κοιτάξτε να δείτε εάν το έχετε εσείς ή κάποιος φίλος σας. Αυτά από το θέμα του συγκεκριμένου Seat Ibiza. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για εσάς? Εμείς για εσάς μπορούμε να έχουμε μια έκπτωση της τάξης των 20% στις αγορές των αναφορών σας. Πώς μπορούμε αυτό να το επιτύχουμε? Πατώντας εσείς στο link της περιγραφής ή στο link από τα καρφιτσωμένα σχόλια και χρησιμοποιώντας τη λέξη EVO, που σας δίνει έκπτωση 20% στην αγορά των αναφορών σας. Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία όσο διαρκεί, όσο μπορέσουμε να κρατήσουμε το 20%, και πάρτε αναφορές για αυτοκίνητα δικά σας, αυτοκίνητα φίλων σας ή αυτοκίνητα που σας ενδιαφέρουν. Ελπίζω να βρούμε έναν από τους κατόχους των αυτοκινήτων που σας βλέπω, ή να μου στείλετε εσείς ένα αυτοκίνητο που βρήκατε μέσω της Car Vertical και έχει γίνει μαϊμουδιά, δηλαδή που δεν ήξερε ο κάτοχος την ιστορία του. Πάμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το challenge και να βρούμε όσα περισσότερα αυτοκίνητα μπορούμε να ελέγξουμε και να μάθουμε την ιστορία τους. Αυτά από την Car Vertical, την ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξεκινάμε να πάρουμε πληροφορίες από τον Βασίλη το Δήμα για το από K3 σε K4 και ίσως και κάτι μεγαλύτερο. Πάμε. Και έχουμε τον Βασίλη το Δήμα δίπλα μας να μας πει σήμερα
2-3 πραγματάκια για όσους θέλουν από K3 να πάνε σε K4 ή και σε K4 υβρίδιο. Αυτά θα πούμε σήμερα. Why not? Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξει κάποιος, ποιος μπορεί να το κάνει, ποιος δεν μπορεί να το κάνει, τι μπορεί να περιμένει, τι περίπου κοστολόγια. Και θα δούμε μετά εάν αυτό που είχαμε πει ότι περιμένεις να γίνει, που το ξέρουν όλοι, σε τι στάδιο είναι και τι πληροφορίες έχεις. Αδιάβαση, τέρμα παιδιά, λοιπόν. Πάμε. Έχουμε ένα γκολφ. Πεντάρι. Έχουμε ένα πολύ καλό γκολφάκι. Ωραία. Πεντάρι GTI, DSG. Α, είναι και DSG. Με 59.000 χιλιόμετρα. DSG εσύ το έκανες. Όχι, ήταν. Ωραία. Όχι από τη μάνα του, έγινε. Όχι, από τη μάνα του. Τα πεντάρια παιδιά ήταν DSG. Ναι, εννοείται. Α, τι ήταν τα πρώτα που βγαίνανε DSG. Ναι. Ναι. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε. Και βγάζουμε K3, βάζουμε K4. Βάζουμε back μεγαλύτερα, βάζουμε μπρουτζάκι μεγαλύτερο, ναι. Παραπάνω μπαρ, βάζουμε westgate. Ωραία. Βάζουμε ατλία υψηλής. Ωραία. Και εξάπνιση φοράει, intercooler φοράει. Ναι. Και πρόγραμμα. Και πρόγραμμα. Με αυτά δηλαδή έρχεται ένας με ένα K3 και το κάνει K4. Κατευθείαν. K4. Ωραία. Ερώτηση πρώτη. Πόσα λεφτά χρειάζεται για να γίνει αυτή η μετατροπή από K3 σε K4. Γύρω στις... με τα υπόλοιπα πράγματα ή μόνο αυτά που κάνω εγώ. Με όλα τα πράγματα που κάνεις εσύ, δηλαδή που πρέπει να μπει για να δουλέψει σωστά. Καταρχάς και μεθανόλες, δεν θέλει. Ανάλογα το setup. Ωραία, εντάξει, χωρίς μεθανόλες και με μεθανόλες. Από 3.000 έως και 5.000 μπορεί να φτάσει. 3 με 5. Ωραία. Η K4 θα είναι καινούργια. Ναι. Ωραία. Ρωτάω τώρα. Έχει ένας 250.000 χιλιόμετρα στο μοτέρ. Πάμε προς τα μάτια. Να έρθει να το κάνει K4 ή είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Μέχρι ποια χιλιόμετρα είναι ιδανικά για ένα μοτέρ για να πάει σε K4. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά με 250.000 χιλιόμετρα κοιτάς να κάνεις ένα rebuild. Πότε πρέπει να γίνει ένα rebuild, από πόσα χιλιόμετρα και μετά είναι καλό να γίνει ένα rebuild για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο? Είναι σχετικό. Αν έχεις δοχείο να θυμιάσουν, ναι. Από σχετικά λίγα χιλιόμετρα και πριν. Πιάσε το κεφάλι σου, γιατί? Γιατί μου έχουν τύχει αυτοκίνητα με 80.000 χιλιόμετρα και 90.000 χιλιόμετρα, ναι. Να έχουν χτυπήσει. Α, ωραία. Πιστώνει, όταν λέμε χτυπήσει, μπράβο, πιστώνει. Γιατί όχι ότι δεν άντεχε το πιστώνει, γιατί όλες αυτές οι αναθυμιάσεις επιστρέφουν στην εισαγωγή. Ναι. Αυτά επειδή έχουν και πάρα πολλές αναθυμιάσεις, πάει και κάνουν επικαθίσεις στις βαλβίδες εισαγωγής και ωραία. Κλείνει ο χώρος μέσα εκεί, να καταλάβεις. Η θηρίδα γίνεται. Τι να σου πω τώρα. Μικραίνει. Πολύ. Ωραία. Πολλά επάνω, σαν πίσα. Και αυτά τα κομμάτια πέφτουν μέσα σιγά σιγά στο χώρο κάψης και πάνε και σφινούν στα λατήρια. Τώρα ερώτηση μου έβαλε στο μυαλό που σίγουρα θα τη σκεφτόταν. Αυτοί που διαφημίζουν κατά καιρούς ότι καθαρίζουν την πίσα εκεί πέρα carbon free και τα λοιπά, γίνεται δουλειά ή δεν γίνεται, έχεις δοκιμάσει ποτέ? Δεν το δοκιμάσει ποτέ. Εμείς για να το καθαρίσουμε αυτό βγάζουμε εισαγωγή, ναι. Και μπορεί να παλεύεις και όλη μέρα τώρα με ειδικά φάρμακα χημικά για να καθαρίσεις. Θα έκανες προσπάθεια, θα πήγαινε σε ένα, θα εμπιστευόσουν ένα αυτοκίνητο να κάνεις εκεί μια δοκιμή? Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και καλό. Εντάξει. Οκ. Okay. Πόσο ακούγεται σου λέω εγώ? Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Ωραία. Να ρίξω ούτε μέσα αυτά και να αφήσω να δουλέψει και να φύγουν από μέσα. Δεν θα είχα εμπιστοσύνη. Μπορεί παιδιά να είναι το καλύτερο, δεν ξέρω. Προφανώς εδώ θα μας κυνηγάνε. Μπορεί να γράψει μια ιστορία που είναι εκεί. Εδώ, εκεί άστα. Κατάστημα. Άστα, αλλά τέλος πάντων. Καλή φάση. Είναι μια στιγμή να μας καλέσει κάποιο κατάστημα να το δοκιμάσουμε γι' αυτό. Άλλο. Άλλο. Για να δείτε και λίγο μοτέρ. Λοιπόν, σε τι φάση είμαστε? Ένα μπρουτζάκι RS4. Βασικά, τα περισσότερα πράγματα στα VAG είναι παντρέματα. Εδώ έχουμε ένα γουσκέτ πιο σκληρό για να κρατάει η μηχανική μας ψηλά παραπάνω πίεση. Πόσο κρατάει η μαμά, πόσο κρατάει αυτή? Η μαμά κρατάει ένα 35, αυτή κρατάει ένα 5, ένα 55. Α, ωραία, μια χαρά. Έχουμε αντλία υψηλής. Η κλασική που πάνε και αλλάζουν όλοι. Εντάξει, είναι σφραγισμένη τώρα, τέλος πάντων. Μην την ανοίξει, την ανοίξει προς τον πελάτη. Και τα μπεκάκια με τα φυσάκια του. Τα μπέκα από ποιο μοντέλο είναι? Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό. Α, είναι τα μυστικά, ναι. Τα είχαν και παλιά αυτά και τα πουλούσαν χρυσάφι. Τα ξέρω αυτά, τα ξέρω αυτά. Γι' αυτό έρχονται έτσι σχηματιό. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει κάποιες εργασίες. Κάτι βάζανε παλιά, τέλος πάντων, οκ. Okay. Να βγάλουμε εισαγωγή, να αλλάξουμε τα μπέκα, να αλλάξουμε το μπλουζάκι. Να μπει το Westgate. Η εξάρτηση φορά, την κούλη φορά είπαμε. Και άμα θες αύριο να πάμε κλεφτά να κάνουμε και ένα δυναμόμετρο. Εδώ πέρα τι έχουμε, τι εισαγωγή έχουμε?
Ότι έχουμε μια εισαγωγή η οποία δεν ξέρουμε τι είναι, τι φορά για το αυτοκίνητο πάνω. Ούτε με χουάνι μέσα, φαντάζομαι. Πλαστικό είναι, μάγκε, δεν είναι κάρμπον. Θεωρώ. Απλά έχει το βάψιμο του κάρμπον. Έχουμε εδώ την ΚΑΠΑ 4. Η ΚΑΠΑ 4 εδώ είναι. Εδώ είναι, να τη δούμε. Είναι πάνω στο μαξί. Α, είναι πάνω στο μαξί, δεν είναι. Είναι πάλι. Ευκαιρία. Έχει μπει η λαμαρίνα τώρα, δεν φαίνεται. Δεν μπορεί να φανεί. Ερώτηση τώρα. Άλλη ερώτηση. Δεν μου φτάνει η ΚΑΠΑ 4. Θέλω ΚΑΠΑ 4 μεγαλύτερη. Ή υβρίδιο, ή δεν ξέρω αν βγάζει κάποια άλλη εταιρεία που εμπιστεύεσαι. Ποια και γιατί. Τα προτερήματα και τα μείον της κάθε μίας. Πάμε. Σχετικό είναι. Αλήθεια μας, θα πεις αλήθεια. Πόσα άλογα πάνω θέλεις. 50 άλογα πάνω. Αλλά θέλω με μηδενικό lag, όπως είμαι τώρα. Δεν θέλω να βάλω 8 ποδιά, γιατί τα ψιλοφοβάμαι. Εντάξει, 50 άλογα πάνω γίνεται. 50 άλογα πάνω, ωραία, με τι. Μια φτερωτή μπίλετ μπροστά. Και ένα... Άρα υβρίδιο. Ναι. Και ένα αξονάκι μεγαλύτερο πίσω. Άρα γίνεται, απλά γίνεται σε εμάς τώρα εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μέχρι 2 μπαρ. Ωραία, άμα θέλω 80 άλογα παραπάνω. Γίνεται. Γιατί θέλω να κάνω διαφορά τους άλλους. Θέλω να τους γαζώνω. Τι γίνεται. Γίνεται πάλι έτσι. Ωραία. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση της αποτυχίας. Στο υβρίδιο. Με τι ποσοστά. Εντάξει. Επειδή κανείς... Με τι ποσοστά, ρε φίλε. Έχουμε πει, παιδιά, πάντα, πάντα θα χτυπάει ένα κινητό στα βίντεο τα δικά μας. Λοιπόν, συνεχίζω και εγώ το μύθο. Λοιπόν, κοίταξε, είναι πάρα πολλά τα βρύδια που έχουν φτιαχτεί και 80 λόγω απάνω πάει. Τώρα, αν είσαι τυχερός και σπάσει, προσάρει και δεν σπάσει, δεν μπορείς να ξέρεις. Εγώ, ρε φίλε. Πάμε σε μια έτοιμη λύση. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Εγώ δεν θέλω υβρίδια. Τα φοβάμαι, δεν τα γουστάρω. Είμαι άλλος άνθρωπος. Είμαι JDM. Και θέλω κάτι από ξένη εταιρεία. Τι μπορώ να κάνω. Έτοιμο. Να μην ζήτησε στην Ελλάδα, να το έχουν κάνει μηχανήματα από το εξωτερικό. Τι μπορώ να κάνω. Παίρνει ένα TT480. Ωραία, η οποία τι σχέση έχει με τα υβρίδια. Τι νοείς. Πόσα άλογα θα μου δώσει το υβρίδιο παραπάνω από τη μαμά ΚΑΠΑ4, πόσο η TT480. Στα δύσκολα σε θέλω. Σχετικό είναι. Η TTE θα δουλεύει, θα βγάλει τα ίδια άλογα με το υβρίδιο. Ναι, τα ίδια ακριβώς. Θα δουλεύει και θα δουλεύει στον χρόνο. Ωραία. Το υβρίδιο θα δουλέψει κάποιο καιρό μέχρι να κοπεί ο άξονας. Ωραία. Αλλά υποδύναμη ουσιαστικά θα έχουμε την ίδια. Υποδύναμη, εντάξει, μπορεί να έχουμε την ίδια. Λαγκάρισμα θα έχουμε το ίδιο. Λάγκ δεν νομίζω ότι έχουν αυτά τα έχει οδηγήσει. Ναι, παιδί, εντάξει, ναι, είναι αγαρία, οκ. Okay. Η άλλη περίπτωση είναι να κάνει ένα πετέρα setup. Η διαφορά τιμή. Σε αυτό. Στο K4 με TT480. Έχει μεγάλη διαφορά. Ένα υβρίδιο έχει ένα χιλιάρικο. Ναι. Ένα TTE έχει βέβαια και μια τουρμπίνα. Ναι. Που χαλάς, αξίας άλλο ένα χιλιάρικο, στην ουσία 2 χιλιάρικα. Και με 3 χιλιάρικα παίρνεις μια καινούρια τουρμπίνα TTE επώνυμη. 1.000 ευρώ σε μια περίπτωση, 3.000 ευρώ στην άλλη περίπτωση. Ναι, εντάξει. Δηλαδή ένα χιλιάρικο διαφορά. Ένα χιλιάρικο είναι διαφορά στην ουσία. Γιατί παίρνεις καινούρια τουρμπίνα φτιαγμένη. Ωραία, ένα χιλιάρικο δηλαδή. Πουλάς την τουρμπίνα σου. Μπράβο, ωραία. Okay. Πάμε τώρα. TTE αρέσει τουρμπίνα, μπαίνει. Με πατέντα άλλο downpipe και ένα πλοκάμι κόψιμο και μια άλλη εισαγωγή. Ωραία. Μπαίνει και δουλεύει ωραία. Ωραία. Πόσα άλογα παραπάνω από, από το υβρίδιο θα βγάλει. Θα βγάλει τα ίδια άλογα. Άντε πάλι. Αλλά άμα την κάνεις υβρίδιο θα βγάλει πολύ περισσότερα άλογα. Δηλαδή. Δηλαδή θα βγάλει τα 480 που θα βγάλει ένα υβρίδιο ή ένα σε λογικά πλαίσια υβρίδιο. Ναι. Έτσι. Πάμε και την κάνουμε υβρίδιο. Γίνεται TRS. Αλλά άμα την κάνει υβρίδιο μπορεί να πάει και 550. 550. Ωραία. Εγώ δεν θέλω τη TRS να την κάνω υβρίδιο. Γιατί πάλι έχω πρόβλημα. Θέλω μια άλλη εταιρεία. Ναι. Τι μπορώ να κάνω. Παίρνει μια TTE. Ποια. Έχει 500, 600, τι 700. Τι μεγαλύτερη που μπορεί να κουμπώσω πάνω χωρίς να βάλω. 850 ρόδα βγάζει. 850 ρόδα. Με υβρίδιο. Ναι, δεν θέλουμε εκεί πέρα όμως 7 πόδι κανονικό. Όχι, όπως είναι. Πάλι. Όπως έρχεται. Εκεί πέρα είναι. Δηλαδή το υβρίδιο μπορεί να είναι και 1000 άλογα. Περιμένουμε. Η TTRS μπορεί να γίνει υβρίδιο να βγάλει 800. Ναι. Α, γίνεται. Ναι. Αυτό λέμε. Άρα πάλι έχουμε. Όχι υβρίδιο ελληνικό, εννοείς και να γίνει 800, όχι δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό λέμε. Ναι. Υβρίδιο ελληνικό μέχρι πόσα είναι. Και γίνεται. Η TTE σε δίνει με 66 φτερό σκέψου. Ναι. Και είναι stock frame. Μεγάλη μου η μουδιά.
Ωραία, μεγάλη μου. Βάζει πάνω και λε είμαι. Και λε είμαι μαμά. Καπατέσσερα, λε. Είμαι σίγουρο ότι ξέρετε πολλού τέτοιου. Είμαι σίγουρο. Πώ να βγάλει αλήθεια, δεν γίνεται. Ναι, δεν βγάζει αλήθεια, όχι. Από βαγγέτη με K4 δεν βγάζει. Δηλαδή το μεγαλύτερο που μπορεί να βάλει σε stock frame turbo, πόσο είναι. Μπορεί να βάλει και 72 χιλιοστά. 66 είναι το πιο μεγάλο. 66 είναι το μέγιστο. 68. Νομίζω βγάζει εξώνα 68. Βγάζει. Ναι, νομίζω βγάζει. Άρα μπαίνει και 68. Ναι. Και λες K4. Όχι, είναι ζώνα η τουρμπίνα για άλλο. Α, εντάξει, όχι. K4 δηλαδή είναι 66, τα μέγιστα χιλιοστά μπορεί να μπει. K4, 66 σε TTRS. TTRS, οκ. Ωραία, άρα λες εσύ τι TTRS είμαι και έχεις μέσα μπαμπούλα. Έχει και K4 μπορεί να πεις ότι είσαι. K4 και θα έχεις μέσα 66 χιλιοστά. Ναι. Πιο ποντικός πεθαίνεις, μάγκες, τι να πω, οκ, εντάξει. Λοιπόν, βέβαια δεν θέλει μόνο αυτές τις αλλαγές μετά, πάμε για πολλές αλλαγές. Για να υποστηρίξει σίγουρα, μια. Σε ένα δίλητρο. Μια 66 χιλιοστά, δηλαδή για να υποστηριχθεί. Θες σίγουρα σφυρίλα το μοτέρ. Σίγουρα. Ωραία. Τι άλλο θες, από καύσιμα τι θα κάνεις. Θες. Μπέικ, μπρουτζάκια, ρόλερ, έτσι, τα πιο μεγάλα. Ναι. Και πάλι δεν φτάσει στο όριο της τουρμπίνας. Ναι. Αλλά μπορείς να. Εμείς λέμε για να φτάσει στο όριο της τουρμπίνας. Θες ή άγραφο ή 8 μπεκοκίτ. 8 μπεκοκίτ. Δεν μπορούμε να βάλουμε 4 μεγάλα. Ή μπορεί να βάλει τα 4 πιο μεγάλα που υπάρχουν και 4 μεθανόλη. Ωραία. Ποια είναι η πιο καλή λύση για σένα. Εντάξει, σχετικό είναι. Άμα θες να δεις τη διαφορά, βάζεις άγραφο. Το ναι, μεγάλα, εντάξει. Αυτό το άμα θες τώρα να. Τι άγραφο θα βάζεις εδώ πέρα. Να παίξεις μπαλίτσα, βάζεις 4. Τι άγραφο θα παίζεις εδώ, σε αυτό. Εμείς βάζουμε ECU Master. Plug and play. Τα κλασικά. Αλλά εντάξει, κάποιος μπορεί να μην θέλει να βάλει. Υπάρχουν λύσεις όμως. Λύση. Άρα μπορούμε ένα αυτοκίνητο K3 που ξεκινάει στα πόσα άλογα είναι αυτό, 200. 200. Στα 200. Μπορεί να φτάσει 850. 850. Καλέσατε είναι μαμά. Αχ, Θεέ μου, τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Και θα βλέπει χρόνο με 850, τι χρόνο βλέπει, κάτω από 4. Βλέπει τριάρι μπροστά. Βλέπει, ναι, τρία. Α, ναι, τετρακίνητο. 3-7. 3-7 με τετρακίνηση. 3-6. 3-6. K4. K4. K4, 3-6, 100-200 μάγκες. Ό,τι καταλάβατε. Χρόνο όμω ο Dragster τι θα έκανε σε στάση 400. Θα σπαγε. Θα έγραφε 9 εύκολα μπροστά. Ναι. Οχτάρι θα βλέπε. Δύσκολο. Δύσκολο. Okay. Αυτά για το K4. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι διαφορετικό. Τα είπαμε λίγο έτσι εντάχει. Όσοι θέλουν και όσοι ενδιαφέρονται για κάποια μετατροπή μπορούν να έρθουν από το μαγαζί του Βασίλη. Έχουμε τη Φιλαδέλφια. Ξέρετε όλοι που. Όσοι δεν ξέρετε, στείλτε μου μήνυμα να σας κατατοπίσω. Και να πάρετε ακριβώς τιμές για το δικό σας αυτοκίνητο. Αυτό δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα έχει αυτό το συγκεκριμένο. Έχει 59.000 χιλιόμετρα. Α, είναι καινούργιο, είναι κουτά. 59 από τα αλήθεια. Όχι από τα αλήθεια, δώστε μέσα. Ωραία. Εντάξει, καλά, το μέσα δεν μου λέει, ξέρεις. Το είπαμε και και έξω τώρα, εντάξει, είναι λίγο απλό. Το αυτοκίνητο είναι πολύ προσεγμένο. Δηλαδή από κάτω μου το σηκώσουμε είναι. Το καθισματάκια και από το τιμονάκι φαίνεται ότι δεν έχει ταλαιπωρηθεί τόσο. Ειδικά η μεγαλύτερη ταλαιπωρία, να ξέρετε, την έχει το κάθισμα στη γωνία εδώ πέρα από τον Best Vies. Πάρα πολύ καλά. Να σου πω. Μια που είμαστε εδώ και γράφουμε, δεν κατεβαίνουμε και λίγο μια υπόγα έτσι να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά. Όχι ακόμα. Θα κατέβω μόνο μου. Όχι ακόμα. Ή θα κατέβουμε μαζί, θα κατέβω μόνο μου. Διάλεξη. Όχι ακόμα. Αλλάζουμε η μάντα στο Eclipse, χρονίζουμε, θα φύγει σήμερα. Ναι. Να σου πω, περίμενε. Εντάξει, ξέρουν όλοι ότι θα βάλει δυναμόμετρο. Εντάξει, το έχουν καταλάβει όλοι, το απαντήσαν όλοι στα σχόλια. Δεν υπάρχει θέμα, το ξέρουν όλοι. Θα μπορέσουμε να γράψουμε ένα βίντεο που θα μιλήσει για τα Dyno και τη σχέση που έχουν τα Dyno και αν τα Dyno μπορούν να δώσουν ψεύτικα άλογα. Εάν μπορείς να βγάλεις ψεύτικα άλογα. Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε μια εμπειρία από όλα τα δυναμόμετρα. ΦΠΑ δυναμό. Μπορούμε να δώσουμε σε ένα αυτοκίνητο άμα γουστάρουμε. Δηλαδή είναι 500 άλογα και θέλουμε να το δείξουμε 620. Εντάξει, και στο γίνεται. Κανονικά δεν γίνεται. Με τα φρένα, με τα correction factor να παίξουμε. Άμα πατήσεις φρένο γίνεται, αλλά με τα correction factor μπορεί να πέμπεις σε ένα κάποιο τοις100. Πώς. Μπορείς βασικά, έως 20% να πέμπεις. Με αυτό σου λέω, άρα βγαίνει το ΦΠΑ. Αν θέλεις, ναι, αλλά θα πρέπει να δηλώσεις να πεις ότι ήταν τροχό και να είναι μοτέρα. Ναι, οκ. Okay. Το συγκεκριμένο δυναμόμετρο που βάζεις κάτω μάρκα θα μάθουμε τουλάχιστον. Όχι, τίποτα. Ωραία. Μετράει τροχό ή μοτέρ. Σχετικό είναι, μοτέρ μετράει. Μότερ μετράει. Α, εντάξει, θα φεύγουν ευτυχισμένοι από το επόμενο. Ναι, θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Πού είμαστε στο Eclipse, τι φτιάχνουμε.
Βλέπω τα μαστόρια είναι πάνω. Ωπ, συνέχισε το μέσα σου. Σήμερα μας έχουν πεθάνει. Λοιπόν, τι έχουμε στο Eclipse. Πού να χωρέσω. Αυτό το δεκάρι θα γίνει εδώ πέρα. Το δεκάρι μπαίνει άγραφο. Το ξέρουμε, το λέμε εδώ και καιρό. Τελειώσαμε το Mazda, ε. Και χρωστάς μια βόλτα με το 3,2 που αν δεν καταλάβατε, αν θα το αποκαλύψουμε, είναι με το Touareg. Πότε κάναμε βόλτα την Πέμπτη, την Παρασκευή. Έχω χάσει μέρες, δεν ξέρω τι μέρα είναι σήμερα. Δευτέρα. Οκ. Την μέρα που θα προβληθεί, θα είναι Δευτέρα μας. Σήμερα ξεκινήσαμε το Mazda, να βάλουμε άγραφο. Ωραία. Και μπήκε ήδη ο άγραφος και πήγε μπροστά. Ωραία, άρα θα το βολτάρουμε ετοιμοπόλεμο, θα το κάνουμε καμιά. Θέλει στρώσιμο. Αφού κάναμε και το μοτέρ. Θα περιμένετε καιρό. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Τι έχουμε στο κλίψι. Τίποτα. Τελειώσαμε το σέρβις. Τουρμπίνες, λάδια, βαλβολίνες, λάδια σασμάν, λάδια τρανσφερ. Τα πάντα γύρω-γύρω. Ναι. Παραφλό κτλ. Και βάζουμε ένα καινούριο σωτή χρονισμού. Να σου πω εσύ, η Μάντα. Γιατί έβαλες εδώ, βλέπω SKF. Εντάξει. Γιατί έβαλες SKF και δεν έβαλες HKS. Δεν βγάζει HKS. Δεν ξέρω αν βγάζει για Eclipse. Για τα 4GX τα 3 βγάζει. Για τα Eclipse τώρα τα συγκεκριμένα δεν ξέρω. Τώρα ανταλλακτικά για αυτό το αμάξι δεν βρίσκεις. Είναι λίγο περίεργο. Οι Αμερικάνοι όμως που έχουν λογικά σίγουρα. Κάτι θα υπάρχει ενισχυμένο τώρα για το αυτοκίνητο. Είναι μια χαρά η Μάντα και σίγουρα δεν έχει πρόβλημα μέχρι τα 500 άλλο. Η Μάντα, κάθε πότε αλλάζουμε στα αυτοκίνητα. Κάθε 40.000 χιλιόμετρα 50. Κάθε 40-50.000 χιλιόμετρα. Η Μάντα ή κάθε ένα προτιμάς το μοντέρ. Σχετικό. Ναι, εκεί, στα δύσκολα στο τέλος. Η Μάντα ή καδένα από εμάς. Καδένα το μόντερ ή με η Μάντα. Υπάρχει υπέρ και κατά, τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Πες μου τα υπέρ, πες μου τα κατά. Άμα είναι καλό το καδένα το μόντερ, υπάρχει περίπτωση να μην θέλει καδένα να ξεχυλώνει, να βαράει, να χτυπάει. Ποιο είναι το πιο καλό καδένα το μόντερ που σου έρχεται στο μυαλό. Καλό καδένα το μόντερ που μου έρχεται στο μυαλό. Ναι. GTR. GTR, ωραία. Και ποιο το καλύτερο με η Μάντα μότερ που σου έρχεται στο μυαλό. 4G63. Έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω. Όχι μόνο. Ήθελα να συμπάρω αυτή την κουβέντα. Ήθελα να συμπάρω αυτή την κουβέντα. Το είπες, το μαρτύρησες. Λοιπόν, έχουνε τρελαθεί τα τηλέφωνα, παιδιά. Έχουν τρελαθεί τα τηλέφωνα. Να σηκώσουμε κανένα και να συνεχίσουμε σε λίγο. Ναι, συνεχίζουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε σε λίγο γιατί μας τρελάνανε, παιδιά, και θα τρελάνανε και εσάς. Ευθύς αμέσως. Και επιστρέψαμε μετά από τα τηλέφωνα και αφού. Φάγαμε και κάτι. Καταπληκτήσαμε κάτι σουβλάκια. Εδώ έχουμε φάει ό,τι σαμπούρια υπάρχει, μαγκές. Vegan. Ναι, vegan. Ήρθαμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Τι έχουμε να πούμε. Εσύ, γιατί κάνει εκεί πέρα. Βλέπω. Βλέπω ένα αστείο από το γεια. Να το δείτε. Τι ήρθα να κάνει αυτό. Θα πούνε φρενάκια TTRS. Ναι. Θα πήγε ένα αναθμιαστικό καινούριο. Τα TTRS τι είναι. Τετραπίστωνα. Τετραπίστωνα είναι. Όχι. Τι είναι. Εξαπίστωνα. Α, πίστωνα μεγάλα. Εξαπίστωνα είναι. Οκταπίστωνα τι είναι. Με καλά ξέρω κι εγώ. Αδιάβασε. Αδιάβασε και δύο. Κάτσε μια στιγμή να πάω να δω. Ναι, είδε. Αυτό δεν δουλεύει το. Είναι εδώ τα φρένα. Ναι. Τα έχεις εδώ. Πού τα έχεις. Εκεί πίσω. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, τα δούμε λίγο από κοντά. Ευκαιρία είναι για όλους. Το Mazda από πίσω παράγει βόλτες μέχρι να ετοιμαστεί. Είπαμε είναι σε φάση τροσίματος. Πάμε να δούμε μία τα φρένα του TTRS. Που μπαίνουν και πόσο μπαίνουν κουτί σε ένα Audi S3. Όπου αυτά είναι τα εργοστασιακά. Πάμε να τα δούμε. Ευκαιρία είναι. Μια που είμαστε εδώ. Θα προχωρήσουμε γιατί σε βλέπω λίγο αργής. Σκέφτομαι που είναι. Πάμε να δούμε. Γύρω πίσω με πάει. Δεν βολεύει από εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά πώς είναι και αν μπαίνουν κατευθείαν ή θέλουν κάποια πατέντα. Εδώ είμαστε. Φύγαν όλα. Σκορπίσανε τα βάλι. 8 πιστονάκια. 8 πιστονό. Ναι. Σόμπα ρε φίλε. Σοβαρό. Από ποιο μοντέλο RS είναι αυτό. RS3, ε. RS3, TTRS, 216 και μετά. Είναι μεγάλο πράγμα, έχει. Περίμενε. Τι κοστολόγιο έχει αυτό. Τι, μεταχειρισμένο. Μεταχειρισμένο εννοείται. Γύρω στο 1,5 χιλιάδες. Γύρω στο 1,5. Και πώς μπαίνει στο
Αρεφρία, θέλει αντάπτορα. Όχι, μπαίνει πάνω, κατευθείαν. Κατευθείαν. Ναι. Σοβαρή αναπαθής. Έχω και τις δίσκους κάπου, τέλος πάντων. Μπορώ να το τραβήξουμε αύριο, θα τα βάλω. Ωραία. Χαιρία να δούμε λίγο. Δίπλα-δίπλα αλλαγή, όταν θα τα έχουμε χύμα έξω. Για σοβαρό. Με τέσσερα τακάκια, για καθίστε να σας κάνω και ένα κοντινό, στα τακάκια για να μην λέτε κιόλας. Έχει διαχωρισμό, είδες. Τέσσερα τακάκια που μπαίνουν. Είναι τέσσερα δηλαδή. Τακάκια. Τέσσερα τακάκια πατάνε πάνω. Να πιάσουμε και τις βίδες. Σε 8 έμβολα. Σοβαρό. Το τουαρίγκ είναι έτοιμο για πολλά. Μέσα πώς είναι, κύμα όπως είχαμε αφήσει την τελευταία φορά. Όχι, έχουμε κλείσει. Οπ, για να πάω να το δούμε κλειστό. Σχεδόν. Ευκαιρία. Ευκαιρία. Θυμάστε τι γινόταν σε ένα από τα προηγούμενα vlog. Για να δούμε τώρα πώς είναι. Οπ, κάπως επανέλθε λίγο η κατάσταση. Φωνές. Φασαρία. Και κλείνουμε γιατί θα μας πάρει τα αυτιά. Αυτό είναι το 3,2 το ευρωπαϊκό που είναι να κάνουμε τη βόλτα. Ένα 3,2 που ήρθε ατμοσφαιρικό και φεύγει τουρμπάτο, είπαμε. Το ξεπερνάω με καθαριότητα, σουβλάκια. Για πες. Τι να πω. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό σήμερα. Μερικοί ρωτάνε τι θηρίο είναι εκείνο από πίσω. Αμερικανιά είναι εκείνο. Το G. Ναι. Land Rover. Land Rover. Με τι μοτέρ είναι αυτό? Μαμά. Ξέρω εγώ τι είναι. Ωραία. Ετοιμάζεται για... Off-road. Αγράφω. Ρε φίλε, φτιάχνεις τέτοια, ασχολείσαι και με αυτά. Ρωτάνε. Με τι πράγμα, με off-road. Με τζιποειδή και τα λοιπά. Όχι, αλλά άμα είναι για εγκέφαλο, ναι. Εντάξει. Άλλος που με έχει ρωτήσει. Σε σχόλια. Ο Toxic λέει ασχολείται μόνο με βελτιώσεις ή ασχολείται και για συντηρήσεις, σέρβις και τα λοιπά σε κανονικά αυτοκίνητα. Κυρίως βελτιώσεις. Μόνο βελτιώσεις. Δηλαδή αν θέλει ένας το S3 του να το αλλάξει, λάδι για τακάκια να μην έρθει. Εντάξει, να έρθει. Α, ναι. Εδώ δεν τι μου λες. Δεν θα δεις τώρα κανένα Yugo μέσα να... Εντάξει. Δεν θα δείτε, παιδιά, αυτό. Δεν θα δείτε απλά αυτοκίνητα, δηλαδή τα καθημερινά, τα... Αυτά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε όλες τις δουλειές. Θα δείτε πιο πολύ τα αυτοκίνητα διασκέδασης ή τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν μια ορισμένη αλφα υποδύναμη. Όχι απαραίτητα να είναι 300, 400, 500 άλογα. Μπορεί να έρθει ένα. Να σου πω, πεζόραλι θα φτιάχνεις. Τι εννοείς? Πεζόραλι, έρχεται ένα με ένα πεζόραλι και σου λέει Toxic, θέλω να μου το φτιάξει. Να το βελτιώσω. Να, όχι, να μου κάνει ένα σερβάκι, να μου το μαζέψει. Θα το έκανα, ναι. Θα το έκανε. Ένα που το GT. Χειρότερα. Α το πω, υπάρχει απέριμενα. Ένα Fiat Uno. Εντάξει τώρα παραπάνω. IS. 14. Θα το κάνεις. Εντάξει. Δεν είπα Φιωρίνο, ρε φίλε. Ούνο είπα. Δεν είπα. Ούνο δεν θα έκανε. Εάν έλεγε το Toyota Starlet. GT. Το αγαπημένο. Αλήθεια τώρα ή κοροϊδεύεις? Εύκολο. Έχει και χώρο. Αλήθεια ή κοροϊδεύει τώρα. Γράψε τα σχόλια. Αλήθεια. Το Toyota Starlet GT. Αλήθεια. Ποιο είναι από τα μικρά, μικρά έτσι αυτά. Δηλαδή όταν ήσουν πολύ πιτσερίκο. Τέλειο 90 δηλαδή. Που το GT μου άρεσε. Που το GT σ' άρεσε, ε. Άρα δεν πήρες. Δεν πήρα, όχι. GT3 κιόλας. Το είχα εγώ. Και τι χρώμα, το είχα και κιτρινάκι. Ωραίο. Turbo Nitro. Τότε. Ωραίο μαχνάκι. Ωραίο μαχνάκι. Πολύ ζημιά, ρε φίλε. Πολύ ζημιά. Εντάξει. Πολύ ζημιά. Για τότε. Καλό είναι, εντάξει. Από τις εποχές τότε που περνούσαμε καλά ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχαν τα social γι' αυτό, τίποτα άλλο. Αλλιώς πάλι θα το ονόμασταν. Χειρότεροι ήμασταν. Δεν υπήρχαν οι εφορίες, θα πεις και τα τέτοια. Όχι, ρε φίλε, και τότε υπήρχαν τέλη κυκλοφορίας. Δεν θυμάστε τα τέλη κυκλοφορίας που τα κολούσαν πάνω-πάνω, τα κάνανε για φάσα. Και ξεκινούσε τα τέλη κυκλοφορίας. Ξεκινούσαν από πλάγια, ανεβαίναν πάνω, πήγαιναν έτσι και πιάναν όλο το τζάμι κάποια στιγμή. Μα πώς έκανε βενζίνα τότε? Ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι η κατοστάρα το 2000 που γυρίσαμε σε ευρώ έκανε λίγο πάνω από ένα ευρώ. Ναι. 69 λεπτά έκανε η αμόλυβη. Για πολλά χρόνια. Δηλαδή 2-3, 2-4, 2-5, 2. Ναι. Από ό,τι θυμάμαι. Σε δραχμές θυμάσαι καθόλου? Ναι. Πόσο? 200 δραχμές, 205. Έβαλα στο GLX βενζίνα. 200 δραχμές το λίτρο. Ναι. Απλή. 95 άρα δηλαδή. Τι είχε τότε, σούπερ είχε τότε. Έχει και σούπερ, ναι, υπήρχε και σούπερ. Παιδιά, ναι, παλιά να ξέρετε υπήρχαν σούπερ και μόλις βγήκε μετά.
Εγώ σούπερ έβαζα. Όταν σταμάτησε σούπερ, έβαζα σαν μόλιβδο μετά. Ναι. Σούπερ με μόλιβδο μέσα, γινόταν πόλεμο. Πολύ πιο γάλι. Λοιπόν, αυτά για τα καλά των τότε εποχών. Άμα αρχίσουμε να αναπολούμε, θα κάνουμε κανένα 2-3 ώρες εδώ. Θα μιλάμε και οι περισσότεροι δεν μας καταλαβαίνετε βασικά. Θα λένε τι λένε αυτοί. Λοιπόν, δεν ξέρω, άμα θέλετε τίποτα να σας πούμε από τα παλιά που θυμόμαστε. Τα παπάκια εσύ τα φτιάχνεις? Όχι. Τα πήγαινες και τα φτιάχνανε. Ναι. Τα περισσότερα χιλιοστά που είχες φτάσει σε παπί, έτσι, σε κύλινδρο. 62 κύλινδρο. 62. Πρέπει να ήταν ίσα ίσα. Δεν έπαιρνε παραπάνω. Μετατοπισμένα ήταν. Εντάξει. Εσωτερικά μετατοπισμένα. Και παποκάμπουρας ο τόξικ. Έκανες και σουζές. Ή μόνο κόντρες. Ψαρονές. Τα πάντα έκανα. Πόσα κιλά ήσουν τότε? Είχα το νοσοκομείο μου. Γαζομένο. Λοιπόν, αυτά τα καγκουρίστικα που κάναμε παλιότερα. Έχουμε να θυμόμαστε ωραίες αναμνήσεις, έτσι ωραίες παρές, καλά είναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σύντομο vlog, να σας κρατάμε παρέα. Να μας κρατάτε και εσείς παρέα και τα λέμε στο επόμενο vlog, παιδιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό σας βράδυ και από τον Toxic. Καλό βράδυ, γεια. Γεια χαρά, παιδιά.